κάποιες φωνές αρνητικές άρχισαν να ψιθυρίζουν ότι οι δήμαρχοι του Εύρου προσπαθούν να υποκαταστήσουν την περιφέρεια, προσπαθούν να υποκαταστήσουν το Υπουργείο Εξωτερικών, τίποτα από όλα αυτά. Εμείς σεβόμαστε τους θεσμούς, σεβόμαστε τους πιο πάνω από μας θεσμούς και βέβαια την επίσημη πολιτεία. Είμαστε όμως ακριβώς αυτό το οποίο προσπαθούν όλοι να κάνουν, δηλαδή προσπαθούν όλοι να ανατάξουν την οικονομία αυτού του πληγέντος Εύρου και ιδιαίτερα της πληγής Θράκης. Μια οικονομία που έχει διαλυθεί δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλο σημείο στην Ελλάδα. Και βλέπετε ότι όλοι προσπαθούν, το ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο προσπαθεί να δώσει. Ναι, βεβαίως, το ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο. Προσπαθεί να δώσει τα φώτα του και να βοηθήσει όσο μπορεί και αυτό στην πληγή στην οικονομία της Θράκης. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να πάρουμε κάποια πράγματα στα χέρια μας που είμαστε οι άμεσα πληττόμενοι. Αυτό σκεφτήκαμε στη βάση της κοινωνίας των λαών, γιατί το πεπρωμένο, η μοίρα, η ιστορία, όλα αυτά μας είπαν ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί συμφιλειωμένοι και αγκαλιά οι λαοί. Ο λαός ελληνικός δηλαδή που βρίσκεται από την άλλη μεριά του ποταμού Εύρου και ο λαός ελληνικός που βρίσκεται από αυτή τη μεριά του ποταμού Εύρου, είμαστε υποχρεωμένοι να συμβιώσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται μέσα από ζωνώσεις, πλημμύρες και ένα σε όλα πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λύσουμε αυτά τα προβλήματα μαζί όμως. Γιατί μόνος το καθένας, όσο και να προσπαθούμε, δεν μπορούμε να τα λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Γιατί οι ζωνώσεις έρχονται από την Τουρκία, περνά στην Ελλάδα, οι πλημμύρες χτυπάνε και τη μία όχθη και την άλλη. Μπορεί ο καθένας μόνος του να λύσει το πρόβλημα αυτό ή τα προβλήματα αυτά? Όχι. Και βέβαια, αφού καταφέρουμε και ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα, πρέπει μετά τι άλλο να κάνουμε? Να κοιτάξουμε, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, να κοιτάξουμε τα συγκριτικά προβλήματα και την προοπτική της ανάπτυξης. Μα για να γίνει αυτό, πρέπει να συνδέσουμε τα λιμάνια της Θράκης. Πρέπει να κοιτάξουμε την εμπορική συναλλαγή και πρέπει να κοιτάξουμε την ανταλλαγή προϊόντων. Εδώ λοιπόν, στα πλαίσια αυτής της κοινωνίας των λαών και του γεγονότος, βέβαια, πάνω απ' όλα, κυρία Σόκου, ότι τα συνταγματικά δικαιώματα αυτών των κατοίκων των δύο λαών, των πολιτών των δύο λαών που ζουν ένθεν κακήθεν στις όχθες του ποταμού Εύρου έχουν πληγεί επί πάρα πολλά χρόνια και τίποτα δεν βλέπουμε να γίνεται. Άρα λοιπόν, το γεγονός ότι πρέπει οι δήμαρχοι, οι πέντε δήμαρχοι του νομού Εύρου, οι δήμαρχοι, οι οκτώ της παρεύρειας περιοχής του τουρκικού εδάφους που ζουν εκεί στην όχθη του ποταμού Εύρου, πρέπει να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να αποφασίσουμε και να ζητήσουμε από κοινού, από τις κυβερνήσεις του καθένας, να καθίσουν κάτω και αυτοί και να βρουν λύσεις ώστε πραγματικά το νερό του ποταμού Εύρου να γίνει ευλογία από κατάρα. Και αυτό επιδιώκουμε οι δήμαρχοι, οι 13 που θα καθίσουμε την Παρασκευή 10 η ώρα στο ίδιο τραπέζι και καλούμε ανοιχτά στην αίθουσα του Μιλητηρίου να έρθουν μέχρι να καθίσουμε στα τοπικά τραπέζια, να μιλήσουμε και να παρέμβουν και όσοι θέλουν, γιατί αυτό είναι ο στόχος μας. Η συμμετοχικότητα, η σύμπνοια, η συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να σηκώσουμε το κεφάλι και να πούμε ότι λύσαμε τα προβλήματά μας ή οδεύουμε προς τη λύση και ταυτόχρονα βλέπουμε και την ανάπτυξη με καλό μάτι και προοπτική. Αυτή είναι η σύμπτωση των απόψεων που είχα με τους δημάρχους τους Τούρκους και δεν πρέπει κανείς να φοβάται, έστω και αν διακατέχεται από εθνικιστικές ιδεολογίες, γιατί πάνω απ' όλα μετράει ο τόπος, πάνω απ' όλα μετράει η επίλυση προβλημάτων, πάνω απ' όλα μετράει η επιβίωση των ανθρώπων, η οποία βλέπουμε μέρα με τη μέρα να δυσκολεύει και βλέπουμε τους ανθρώπους μας, τους στρατιώτες και τους ευρύτες και τα παιδιά μας να φεύγουν από τον τόπο αυτό. Αυτή είναι η τύχη των στρατιωτών, των ευρυτών ιδιαίτερα, όχι βέβαια. Άρα λοιπόν, ως άνθρωποι αυτού του τόπου, ως Έλληνες από την μια μεριά και Τούρκοι από την άλλη που πληττόμασταν επί πάρα πολλά χρόνια και λύση δεν βρίσκουμε, έχουμε υποχρέωση εμείς ιδιαίτερα οι θεσμικοί δήμαρχοι, με σεβασμό στις άλλες αρχές, στους άλλους θεσμούς, να καθίσουμε και να βρούμε λύσεις. Σεβασμό, αλλά αν προσπαθήσω να ανατρέξω έτσι στη μνήμη μου, κύριε Δήμαρχε, και στη δική σας είμαι σίγουρη, νομίζω ότι έχουν υπογραφεί πολλά πρωτόκολλα συνεργασίας, έχουν γίνει πολλές ενδεκέθες συναντήσεις και στο κορυφαίο ίσως επίπεδο, δηλαδή στον Πρωθυπουργών, και τελικώς λύση για αυτά τα απτά ζητήματα που αφορούν και στην ανάπτυξη της Θράκης στην τελική δεν έχουν λυθεί ποτέ. Οπότε όποιος μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της επίλυσης, νομίζω καλοδεχούμε.
αντικείμενο πρέπει να είναι. Δεν θα διαφωνήσω. Και κανένας δεν θα πρέπει να το κοιτάζει με κανένα περίεργο μάτι, έχω την αίσθηση. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, αλλά κυρία Σόκου, υπάρχει μια διαφορά. Ότι αυτή τη φορά είμαστε κι εμείς οι πολίτες, οι δημότες, εδώ σε αυτή την προσπάθεια, δια των εκπροσώπων των δημοτών που είναι οι δήμαρχοι. Και είναι οι δήμαρχοι και της μιας πλευράς και της άλλης. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αυτό είναι αισιόδοξο και μακάρι να βγουν και αισιόδοξα συμπεράσματα την ερχόμενη Παρασκευή.